Βλέπαμε την ανάφλεξη στο πόδι του της ναυτικής φωτοβολίδας, πώς τη ζούσε. Ήταν αξιοπρεπέστατος, ούτε ούρλιαζε, ούτε φώναζε, ούτε τίποτα. Μόνο παρακαλούσε να βγάλουμε από πάνω του αυτό το υλικό. Ήρθε πιο ψύχρεμος συνάδελφος, αμέσως με το γάντι που είχε, το αντίστοιχο τράβηξε στα 3/4 της φωτοβολίδας. Έμεινε όμως ένα μέρος μέσα. Αμέσως προσπάθησα και εγώ με το γάντι το δικό μου να το βγάλω, αλλά έβγαζα μόνο αίμα πάνω στην πληγή. Ήταν αδύνατο. Τον βάλαμε λοιπόν κάτω, έχοντας τις αισθήσεις, και όση ώρα μιλάμε, δεχόμαστε επιθέσεις. Σύραμε τον συνάδελφό μου ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα για να, να ενεργούν οι συνάδελφοί μου που έπραξαν το τουρνικέ, το διπλό τουρνικέ, για να είναι υποκάλυψη. Όλα αυτά τα άτομα είχαν δει ότι είχαμε σύρει στο οδόστρωμα έναν άνθρωπο, γιατί η περιοχή είχε μετατραπεί σε Γάζα. Και όταν δεχόμαστε τέτοιου είδους επιθέσεις με τέτοια μέσα, το επίπεδο της επίθεσης αλλάζει. Αφού είχε δεχθεί τη φωτοβολίδα την ναυτική, προτιμήσαμε να τον βάλουμε στο έδαφος για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Αφού τον βάζουμε, ήρθε και η εκρηκτική μολότοφ στο δεξί πόδι, όπου αυτή μας έλουσε όλους όσοι ήμασταν εκεί. Και εκεί λοιπόν ο συνάδελφος έπαθε εσωτερική αιμορραγία. Έχουμε δύο εγκληματικές πράξεις εδώ. Η μία είναι η φωτοβολίδα και η δεύτερη έχουμε μια εκρηκτική μολότοφ.